Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας διοργάνωσε στην ΑΦΠΑΚΤΟ στις 27, 28 και 29 Ιανουαρίου τρίμερο πρακτικό επιστημονικό σεμινάριο για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού με τίτλο Διάγνωση Αξιολόγηση της Ανάπτυξης. Εκπαιδευτική και θεραπευτική στόχη. Το σεμινάριο απευθυνόταν στους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης που εργάζονται με άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους, αλλά και σε φοιτητές συναφών σχολών. Απευθυνόταν επίσης σε γονείς, ο ρόλος των οποίων στην γενίκευση των γνώσεων που κατακτώνται και στην κατάσταση των δυσκολιών είναι καθοριστικός. Η συγκίτρια του σεμιναρίου ήταν η Βάγια Παπαγεωργίου, παιδοψυχίατρος με εξειδίκευση στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των διαταραχών του φάσματος, του αυτισμού και στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με διαταραχές του φάσματος, του αυτισμού. Είναι ένα σεμινάριο που έχει σαν συνέχεια κάποιων σεμιναρίων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στο Μεσολόγγι. Φέτος έγινε εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Ήρθαν επαγγελματίες από πολλά μέρη της Ελλάδος, επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Δηλαδή μιλάμε για παιδοψυχίατρους, για ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, δασκάλους και εκπαιδευτήκανε στην διάγνωση, την αξιολόγηση και στους θεραπευτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους στον αυτισμό. Ήταν ένα σημαντικό σεμινάριο, μάθαμε πολλά πράγματα από την εισηγήτρια που είναι η κυρία Παπαγεωργίου, πώς να αξιολογούμε τα παιδιά με αυτισμό και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε ώστε να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες της ζωής τους, αλλά και των γονιών τους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών κρίθηκε από τον κύριο Σταμάτη ικανοποιητική. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει πως υπάρχει ενδιαφέρον και μια πάθηση που ταλαιπωρεί πολλά παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους. Η συμμετοχή είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες είναι συγκεκριμένος αριθμός κάθε φορά που έρχονται εδώ να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Είναι σαν να λέμε ένα κλειστό σεμινάριο με κλειστές συμμετοχές. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι γιατί σε τους δύσκολους καιρούς που ζούμε υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν, να εκπαιδευτούμε και εμείς πάνω σε πράγματα τα οποία άλλοι τα γνωρίζουν λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Σίγουρα η κυρία Παπαγεωργίου θεωρείται κάτι ξεχωριστό στον χώρο μας, τον αυτισμό. Είναι αρκετά αξιόλογη, αρκετά έμπειρη και αρκετά μεταδοτική στη γνώση. Άρα το σεμινάριο αυτό έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και αυτός ο αριθμός συμπληρώθηκε σε αυτό το σεμινάριο. Ήρθαν από Αθήνα, ήρθαν και από άλλες πόλεις, και αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι είχαμε ένα καλό τριήμερο εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Μάθαμε αρκετά πράγματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν τον καθένα μας τη δουλειά που κάνουμε. Σκοπός μας είναι να διοργανώνονται όλο και περισσότερα τέτοια σεμινάρια σε ΑΦΠΑΚΤΟ και Μεσολόγγι, που θα δίνουν τη δυνατότητα να ενημερώνεται το κοινό καλύτερα πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας και όχι μόνο, δήλωσε ο κ. Σταμάτης, λέγοντας παράλληλα πως η κοινωνία έχει ανάγκη την ενημέρωση που θα δώσει απαντήσεις σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα που υπάρχουν λόγω της άγνοιας και της λαθεμένης πληροφόρησης. Κοιτάξτε, αυτό πάντα η δικιά μας, ένας από τους στόχους της εταιρείας μας είναι και η εκπαίδευση, η εκπαίδευση επαγγελματιών. Αυτά τα σεμινάρια τα θεωρούμε αρκετά σημαντικά γιατί δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που δουλεύουν στις γύρω περιοχές να μπορούν να έρχονται εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ για να μην πηγαίνουν πιο μακριά και έτσι δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να εκπαιδευτούμε σε κομμάτια τα οποία εργαζόμαστε. Η εταιρεία θα συνεχίσει παρόμοια σεμινάρια όχι μόνο για τον αυτισμό και για άλλα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί, με τον έφηβο και με την οικογένεια. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος.